Δείτε στο COS TV ειδήσεις. Restart στον τουρισμό με 150 γιατρούς από τη Γερμανία. Παρουσία του Υπουργού Τουρισμού στο αεροδρόμιο. Τουρισμός ξεκινά στο νησί μας. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα όροι και προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ γιατρών και ξενοδόχων. Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων επισημαίνει πως υπάρχει καλή συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟ. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προβολή της ΚΟ σε 3 κεντρικά δελτία ειδήσεων. Με σύνθημα «Σήκω πάλεψε προχώρα» η αστική εταιρεία Ιπποκράτης δίνει το μήνυμα για διαρκή αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Νέος πρόεδρος στην ΑΟ Πηλή, ο Πέτρος Κεφαλιανός. Μεγάλες επιτυχίες στους διασωλογικούς αγώνες τύπου K16 στη Ρόδο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ΚΟ θα επισκεφτεί κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Μάνο Κόνσολα και στελέχη του Πρωθυπουργικού Γραφείου την ερχόμενη Δευτέρα στις 12:15. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με τους φορείς της ΚΟ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια στον ίδιο χώρο θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Την ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και το γεγονός ότι η πρώτη πτήση της TUI στην Ευρώπη γίνεται στο νησί μας, στην πατρίδα του Ιπποκράτη, μεταφέροντας για διακοπές στην ΚΟ επιστήμονες που έδωσαν στην πρώτη γραμμή τη μάχη κατά του κορονοϊού στη Γερμανία. Για την υποδοχή τους θα πραγματοποιηθεί τελετή το απόγευμα της Δευτέρας στις 6 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού και του Δημάρχου Θεοδόση Νικητάρα, ενώ την Τρίτη η πολιτική ηγεσία θα παραστεί στην τελετή Ιπποκρατικού όρκου στο Ασκληπείο, παρουσία και των υγειονομικών επισκεπτών από τη Γερμανία. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις του Δημάρχου ΚΟ για το restart στον τουρισμό αλλά και για την επίσκεψη των κυβερνητικών στελεχών στο νησί μας. Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε πρώτοι εμείς στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης της ΚΟ 150 γιατρούς αφυκνούμενους από την Γερμανία. Είναι ουσιαστικά η πρώτη πτήση της TUI σε περιφερειακό αεροδρόμιο στην Ελλάδα και γίνεται στην περιοχή μας. Έχει γίνει μετά από μια συνεννόηση δική μου με το Υπουργείο Τουρισμού, με την πολιτική ηγεσία δηλαδή, αλλά και με την TUI. Είναι μια κίνηση ύψιστου συμβολισμού, θα έλεγα, αλλά αποκτά και ένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του κορονοϊού, του COVID-19, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα βρίσκονται στο νησί μας τις επόμενες ημέρες. Θα βρίσκεται εδώ λοιπόν και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, σύσσωμη. Θα είναι εδώ και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Αρκουμανέας. Θα κάνουμε μια συνάντηση στο Γραφείο Δημάρχου και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μια συζήτηση με τους φορείς. Θα εξαχθούν κάποια συμπεράσματα, θα δοθεί συνέντευξη τύπου και στην πορεία θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο όπου θα τύχουν και τις πρώτες υποδοχής οι αφυκνούμενοι στο αεροδρόμιο μας. Την Τρίτη θα δοθεί στο Ασκληπείο η αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη, πάντα παρουσία του Υπουργού Τουρισμού και με την παρουσία των προσκεκλημένων των Γερμανών γιατρών. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες, με πρωτοβουλία του Δήμου της ΚΟ και αποδοχή από το Υπουργείο Τουρισμού, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε την ΚΟ σε μια πολύ ιδιαίτερη, δύσκολη, πρωτόγνωρα δύσκολη στιγμή, να την κρατήσουμε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο περνούμε με επιτυχία τις εξετάσεις. Μένει στην πράξη να δούμε πώς θα λειτουργήσει η τουριστική περίοδος και αν υπάρξει και τέτοια. Η τοπική μας οικονομία δυστυχώς δοκιμάζει τις αντοχές της. Τις αντοχές τους τις δοκιμάζουν και οι συμπατριώτες μας. Όμως η Δημοτική Αρχή βρίσκεται δίπλα τους, αδιαλείπτως, μέσα σε ένα πνεύμα σεβασμού, αλληλοκατανόησης και διεκδίκησης από κοινού, ούτως ώστε η ΚΟΣ στο τέλος αυτής της τουριστικής περίοδου να έχει υποστεί, αν είναι δυνατόν, τις μικρότερες δυνατές οικονομικές ζημίες. Πλήρη στο πρόγραμμα και με κορυφαίο βέβαια αυτό των γιατρών με την πρώτη πτήση της TUI, restart στον τουρισμό. Πράγματι, η ΚΟΣ επιχειρεί το δικό της restart. Είμαστε έτοιμοι. Την ετοιμότητα της ΚΟ την έχουμε καταγράψει, την έχουν καταγράψει και οι συμπατριώτες μας και οι επιχειρηματίες. Υπάρχουν κάποια αδύναμα σημεία, κάποια σημεία που τελούν σε εκκρεμότητα. Όμως εμείς σε ό,τι αφορά την ΚΟ ως τουριστικό προορισμό πρέπει να την προδιαγράφουμε και να την προαναγγέλουμε ως ένα προορισμό που είναι έτοιμος να υποδεχθεί σε όλα τα επίπεδα τους επισκέπτες της, είτε αυτοί έρχονται από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό. Και όλοι μαζί, Δημοτική Αρχή, κοινωνία, φορείς, συλλογικότητες, επιχειρήσεις,
θα δώσουμε από κοινού μια μεγάλη, τεράστια μάχη και θέλω να πιστεύω ότι θα βγούμε νικητές. Επίσης, στην ΚΟ θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, αφού έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί στο επόμενο τετραήμερο τα 18 αεροδρόμια της χώρας που ανοίγουν από 1η Ιουλίου στις πτήσεις για το εξωτερικό, προκειμένου να συντονίσει όλες τις διαδικασίες ασφαλούς έναρξης λειτουργίας τους σε συνεργασία με τις κατατόπου αρμόδιες αρχές. Στο αεροδρόμιο της ΚΟ, ο Υφυπουργός θα βρίσκεται την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ ιατρών και ξενοδόχων για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων στα ξενοδοχεία από γιατρούς λόγω της πανδημίας του COVID-19. Στο COS-TV, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ, Μαρία Φρατζάκη, τονίζει πως έχει σταλεί στους ιδιώτες γιατρούς της ΚΟ υπόμνημα συνεργασίας και περιμένει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς τους. Οι αμοιβές των γιατρών και το ακριβές πλαίσιο εργασίας στα ξενοδοχεία είναι ακόμα ασαφές, πράγμα που προκαλεί καλή ανασφάλεια στους ιδιώτες γιατρούς. Η κυρία Φρατζάκη τονίζει πως υπάρχει θετική διάθεση για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών με σκοπό την αποτελεσματική ιατρική κάλυψη και ασφάλεια των επισκεπτών μας. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Έχουμε στείλει όμως σε ενδιαφερόμενους γιατρούς, οι οποίοι μετά από πρόσκληση δική μας έστειλαν αίτημα για συνεργασία με τους ξενοδόχους. Τους έχουμε στείλει ένα υπόμνημα συνεργασίας με τους ξενοδόχους, περιμένουμε τις παρατηρήσεις τους για να το προωθήσουμε μετά αυτό στην Ένωση Ξενοδόχων και να προβούν στη σύναψη της συνεργασίας. Ναι. Ποια είναι η υποχρέωση του γιατρού που υπογράφει με το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο? Τη σύμβαση εργασίας. Η υποχρέωση του γιατρού που θα είναι για το COVID είναι σε περίπτωση που τον καλέσει ο διαχειριστής, ο συντονιστής της υγείας που θα πρέπει να έχει το ξενοδοχείο, να τον καλέσει για ένα πιθανό κρούσμα, να του πάρει το τεστ και από εκεί και ύστερα να προβεί στην εκτέλεση, στο να γίνει το τεστ και να δούμε αν είναι θετικός ή όχι στον κορονοϊό. Αυτό έχει προκαλέσει κάποια ανησυχία στον ιατρικό κόσμο? Όχι τόσο στον ιατρικό κόσμο, όσο στους ξενοδόχους θα έλεγα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με τον τουρισμό, δεν έχουν σχέση με υγεία. Απλά πρέπει να ακολουθήσουν και εκείνοι τις οδηγίες που τους δίνει το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγείας που δίνει σε εμάς, για να λειτουργήσουν πιο ομαλά και τα πράγματα. Κάθε αρχή και δύσκολη. Άρα είναι πολλές οι συμβάσεις που πρέπει να υπογράψει ο κάθε γιατρός, να φανταστείς δηλαδή τον αριθμό των ξενοδοχείων, ακόμα και στην δική μας την περίπτωση που δεν θα ανοίξουν όλα, πάλι είναι μεγάλος ο αριθμός των ξενοδοχείων που πρέπει να κάνουν αυτές τις συμβάσεις μέσα στους γιατρούς. Ναι, με τους ιδιώτες κυρίως. Με τους ιδιώτες πρέπει να γίνει αυτή η σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνουμε εμείς ο γιατρός και θα πρέπει να μας ενημερώσει με ποιον ξενοδόχο έχει κάνει τη σύμβαση εργασίας, ούτως ώστε αν προκύψει κάτι να ξέρουμε με ποιον θα πρέπει να επικοινωνούμε. Οι tour operators πάντα για να κάνουν μια γενικότερα σύμβαση και με τα ξενοδοχεία μια συνεργασία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη συνεργασία του κάθε ξενοδόχου με γιατρό. Αυτό προϋποθέτει επομένως μια αγαστή συνεργασία μεταξύ σας. Αυτό υπάρχει? Μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο ναι, θα μπορούσα να σας πω περισσότερα, ίσως αύριο ή μεθαύριο, γιατί περιμένουμε να μας απαντήσουν πόσοι γιατροί δέχονται αυτή την συνεργασία. Αν θα καταλήξουν δηλαδή κάπου, γιατί θα πρέπει να πληρώνεται από τον ξενοδόχο ο γιατρός, θα πρέπει να του παρέχει και τα υλικά για να κάνει το τεστ και τις στολές και όλα αυτά. Και από εκεί και ύστερα είναι δηλαδή ένα σημείο στο οποίο δυσκολεύεται. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει δηλαδή ακόμα η συνεργασία? Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουμε εμείς και σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνουν και στους ξενοδόχους. Απλά στην υλοποίηση. Ο ξενοδόχος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει τα υλικά, ουσιαστικά την στολή, τα πάντα όλα στον γιατρό και θα υπάρχει μηνιαίο έτσι, αντίτιμο ή θα είναι αν κάποιος απλά νοσήσει? Όχι, θα είναι στο μνημόνιο, θα αναφέρεται στη συνεργασία, θα αναφέρεται στο συμβόλαιο συνεργασίας, θα αναφέρεται και το ποσό το οποίο θα πληρώνεται. Όχι κατά πράξη και περίπτωση, θα είναι... Άρα θα είναι με το μήνα δηλαδή, ναι. Θα είναι ουσιαστικά. Ναι.
Ναι. Και βέβαια σε αυτό που τους προτείνουμε εμείς, όπως κάνουν και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι, βάζουμε ένα ενδεικτικά κάποιες τιμές, αν είναι μέχρι 50 δωμάτια, αν είναι από 50 μέχρι 70 και από εκεί και ύστερα, ανάλογα με το πόσα αυτά είναι. Εσείς πηγαίνετε με βάση τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, είναι δηλαδή ένα πρωτόκολλο ουσιαστικά? Ναι, ένα πρωτόκολλο το οποίο προτείνει και ο Πανελλήνιος. Βέβαια και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, γιατί δεν είναι νόμος και δεν μπορεί να το αφήσουμε και ελεύθερο και ο κάθε γιατρός να κάνει τη συνεργασία ή να ζητά αυτό το οποίο κρίνει. Δηλαδή και η προσωπική ουσιαστικά τιμολόγηση, να το θέσουμε έτσι, δηλαδή ότι να κοστολογήσει ο κάθε γιατρός τις δικές του υπηρεσίες προς τους ξενοδόχους. Θα μπορούσε. Είναι αυτό το δικαίωμα. Δικαίωμα είναι ελεύθερο να κάνει, ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά καλό είναι να ακολουθείτε μία συγκεκριμένη πορεία και να έχουμε δηλαδή ένα μπούσουλα πάνω στον οποίο θα κινούμαστε όλοι. Και είμαστε σε επικοινωνία και με άλλους ιατρικούς συλλόγους τουριστικών περιοχών για να έχουμε μία κοινή τακτική και μία κοινή πορεία πάνω στα... Κύριε Φρατζάκη, πάνω σε αυτό δεν έχουμε αργήσει, αν φανταστούμε ότι από Δευτέρα ξεκινάει ο τουρισμός, η τουριστική περίοδος και δεν έχει ξεκαθαρίσει ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο είναι η συνεργασία ξενοδόχου και γιατρού. Ναι. Έχουμε αργήσει, αλλά όταν δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε... Δεν είναι ξεκάθαρο το νομοθετικό. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις. Και περιμένουμε καθημερινά κι εμείς είμαστε σε επικοινωνία και με τον Πανελλήνιο και με τα Υπουργεία και προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια άκρη, ούτως ώστε να λειτουργήσουν καλά τα πράγματα και από εκεί και ύστερα όποια προβλήματα προκύπτουν να έχουμε κάποιες λύσεις για να μπορούν να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όλοι στο μέτρο του δυνατού και να παρέχουμε ασφάλεια έτσι, και στον ξένο που θα έρχεται για να επισκεφτεί το νησί μας, αλλά και σε εμάς τους ίδιους που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ. Θα υπάρξει άμεσα μια συνεργασία που η οποία θα τελεσφαιρίσει με την Ένωση Ξενοδόχων για να κλείσει το κομμάτι αυτό? Το ελπίζω. Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων επισημαίνει πως υπάρχει καλή συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά δεν υπάρχει επάρκεια γιατρών για να υπογράψουν συμβάσεις με τα ξενοδοχεία. Οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους διαμαρτύρονται για την επιβάρυνση των πάγιων χρεώσεων συνεργασίας με γιατρούς και θεωρούν πιο δίκαιο να πληρώνονται οι γιατροί εφόσον υπάρχει επίσκεψη ασθενή στο συνεργαζόμενο ξενοδοχείο. Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ντίνα Σβήνου απευθύνει κάλεσμα συνεργασίες με τους γιατρούς και καλεί τους πάντες να λειτουργήσουν με συνέργεια για να στηριχθεί η τοπική οικονομία και η εργασία. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι ξενοδόχοι με καταλήμματα πάνω από 50 δωμάτια θα έχουν την υποχρέωση να καλούν τον γιατρό τους, να έχουν ένα συνεργαζόμενο γιατρό, τον οποίο θα τον καλούν σε περίπτωση που προκύψει κάποιο περιστατικό ή ανιχνεύσουμε κάποιο πιθανό κρούσμα COVID, όπου θα πρέπει πρώτα να γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό, όπως ακριβώς λειτουργούμε και εμείς στο δικό μας το σπίτι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της χρονικής περίοδου που διανύσαμε. Εάν αισθανθούμε λοιπόν κάποια συμπτώματα, καλούμε τον γιατρό, πρώτα μας δίνει κάποιες τηλεφωνικές οδηγίες, εάν χρειαστεί να έρθει να μας εξετάσει και να μας πάρει το δείγμα, θα πρέπει να έρθει και να πάρει το δείγμα και στην συνέχεια να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Έτσι λοιπόν, για τους πελάτες του ξενοδοχείου θα πρέπει να υπάρχει ο συνεργαζόμενος γιατρός. Τα περισσότερα ξενοδοχεία είχαν ήδη μια συνεργασία είτε με κάποιες κλινικές ιδιωτικού χαρακτήρα, είτε με τον οικογενειακό γιατρό του επιχειρηματία, ανάλογα, ή με κάποιον γιατρό, όπου τον καλούσαμε σε περίπτωση που κάποιος πελάτης αισθανόταν άσχημα και είτε καστρεντερίτιδα, γρήπη, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή όμως είναι το επίγον του κορονοϊού, όπου θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λήψης ρινοφαρυγγικού δείγματος από τον πελάτη προκειμένου να εξεταστεί άμεσα και σε περίπτωση που υπάρχει κρούσμα, αποδειχθεί ότι είναι κρούσμα COVID, θα πρέπει ο πελάτης αυτός να απομονωθεί στο ξενοδοχείο καραντίνας όπως έχει οριστεί στην ΚΟ ή αν η πολιτική του ξενοδοχείου είναι τέτοια, σε ένα χώρο απομακρυσμένο που θα το διαχειρίζεται ο ίδιος ο ξενοδόχος. Η Φρατζάκη όμως μας είπε ότι ακόμα δεν έχετε καταλήξει στο πώς θα συνεργαστείτε, πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχει ακόμα λίγο το πλαίσιο συνεργασίας, είναι λίγο ρευστό. Τη Δευτέρα όμως ανοίγει η τουριστική περίοδος. Τι γίνεται με αυτό? Έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Ιατρικό Σύλλογο. Έχουμε ήδη κάνει μια συνάντηση όπου έχουμε θέσει και από τις δύο πλευρές τους προβληματισμούς. Να πω ότι και η κυρία Φρατζάκη κινείται με ιδιαίτερα δυναμικό και ευέλικτο τρόπο, σε μια πολύ καλή διάθεση προκειμένου να μας εξυπηρετήσει και να
οργανώσει λίγο το καινούριο σύστημα. Υπάρχει όμως το θέμα ότι πολλοί γιατροί δεν δέχονται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει αυτός ο φόβος, γιατί ξέρουμε πολύ ότι είναι πολύ μεταδοτικός ο ιός αυτός. Και έτσι λοιπόν είναι λίγα τα ονόματα των γιατρών τα οποία διατίθενται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς περιμένουμε από το Γιατρικό Σύλλογο να μας δώσει τη λίστα με τους γιατρούς όπου είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία, γιατί αυτό που καθιστά δυσκολότερη τη συνεργασία είναι η λήψη του ρινοφαρυγικού δείγματος. Εκεί λοιπόν, γιατί κανονικά μέχρι στιγμής δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ οποιοδήποτε θέμα σε περίπτωση που το ξενοδοχείο χρειαζόταν γιατρό. Και καλό είναι, επειδή οι μονάδες ΣΥΣΚΟ είναι αρκετές και ο κόσμος που δύναται να φιλοξενήσουν είναι πολλοί, καλό είναι λοιπόν να υπάρχει πληθώρα γιατρών εξειδικευμένων στη λήψη του ρινοφαρυγικού δείγματος, οι οποίοι θα είναι και ενημερωμένοι για όλη τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μετά. Δηλαδή, παίρνω ότι υπάρχουν αρκετοί γιατροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες όλων των ξενοδοχείων. Αν όλοι οι γιατροί, το μεγαλύτερο ποσοστό της ΣΚΟ, των γιατρών που λειτουργούν στην ΚΟ, ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ναι, θα υπήρχε επάρκεια. Όμως είναι το θέμα ότι περιμένουμε να δούμε πόσοι από τους γιατρούς θα δεχτούν να συνεργαστούν μέχρι στιγμής. Υπάρχει αυτή η συνεργασία, δηλαδή δεν υπαρκούν οι γιατροί, τι γίνεται, ποιο είναι το... Υπάρχουν λοιπόν και αρκετές περιοχές ανά την Ελλάδα. Μάλιστα, έρχομαι από διοικητικό συμβούλιο που είχαμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε εκτενώς. Υπάρχουν οι γιατρικοί σύλλογοι, τους οποίους και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, οι οποίοι έχουν διαθέσει ένα μεγάλο αριθμό γιατρών. Διατίθενται μάλλον ένας μεγάλος αριθμός γιατρών προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτές τις καταστάσεις και βεβαίως όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα, δηλαδή χωρίς να χρεώνουν πάγιες χρεώσεις, αλλά βεβαίως θα χρεώνουν την επίσκεψή τους στο ξενοδοχείο. Και αυτό δεν το έχετε λύσει από ό,τι μου είπε η κυρία Φρατζάκη, δηλαδή αν θα είναι πάγιο το αντίτιμο ή αν θα είναι κατά περίπτωση. Υπάρχουν όμως ιατρικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε τέτοιες συμφωνίες. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι οι οποίοι έχουν πρόθεσή τους, που όπως την έχουν συζητήσει με ξενοδοχεία, είναι να χρεώνουν και υπέρογκα ποσά. Εμείς εδώ στην ΚΟ θέλουμε να πιστεύουμε και δεδομένης συνεργασίας που έχουμε με το Γιατρικό Σύλλογο, αλλά και της ιδιαίτερης ευαισθησίας που υπάρχει στο νησί της ΚΟ, ότι θα προχωρήσουμε σε λύσεις οι οποίες θα είναι win-to-win. Και όταν λέμε win-to-win, αυτός που κερδίζει είναι ο τουρισμός του τόπου μας. Αυτός που κερδίζει είναι όλοι το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό είναι, σαν παράδειγμα, θα πω αυτό που καλούμε και εμείς, τα μέλη μας, να κάνουν. Όπως λέμε, ανοίξτε. Αυτή τη στιγμή καμία επιχείρηση δεν πρόκειται να ανοίξει για το κέρδος. Δεν θα υπάρξει κέρδος. Το θέμα είναι να υπάρξει βιωσιμότητα. Το θέμα είναι όσο μπορεί ο καθένας, με τις δυνάμεις που διαθέτει, όσο μπορεί, το τονίζω, να στηρίξει την οικονομία και την εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε και τους συμπατριώτες μας. Αυτό το προτείνετε και στον Υπουργό που θα έρθει τη Δευτέρα. Αυτό το έχουμε ήδη ανακοινώσει, το λέμε σε κάθε μας συνέντευξη. Είναι η γραμμή που δίνουμε στα μέλη μας. Αυτά που θα προτείνουμε και θα πούμε στον Υπουργό είναι αυτά τα θέματα που έχουμε ήδη θέσει. Είναι μια πληθώρα θεμάτων που θα πρέπει να επιληθούν, κάποια έχουν δρομολογηθεί, κάποια άλλα θα πρέπει να τα δούμε με μεγάλη προσοχή. Όμως αυτό, επειδή μιλάμε αμιγώς για το θέμα της συνεργασίας των γιατρών με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εμείς καλούμε τους πάντες να λειτουργήσουν στα πλαίσια αυτής της συνέργειας, προκειμένου να τονώσει ο καθένας από εμάς όπως μπορεί να στηρίξει την τοπική οικονομία και την εργασία. Παρατείνεται ως τις 31 Αυγούστου η δυνατότητα δήλωσης των ξεχασμένων τετραγωνικών με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Η δήλωση στους Δήμους για αδήλωτα τετραγωνικά ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης αυθαιρέτων και η απαλλαγή του προστίμου που θα αφορά την τελευταία πενταετία από τον χρόνο της δήλωσης. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προβολή της ΚΟΣ σε τρία κεντρικά δελτία ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel και σε πρωινές εκπομπές, καθώς επίσης η προβολή και σε άλλους σταθμούς όπως το Star, την ΕΡ και το ΑΟΝ Α και σύντομα στο Sky για την προβολή της ΚΟΣ με στόχο την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, τονίζει στη συνέντευξη του ΚΟΣ στην ΚΟΣ TV ο Βασίλης Μανιάς, πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής της ΚΟΣ, ο οποίος επισημαίνει πως σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα της προβολής της ΚΟΣ στη διεθνή αγορά μέσω των social
social media, ενώ απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στον διαγωνισμό φωτογραφίες του νησιού μας που λήγει στις 3 Ιουλίου. Ως γραφείο, καλημέρα σας, ως γραφείο τουριστικής προβολής κάνουμε ό,τι μπορούμε, φιλοξενώντας αποστολές και παρέχοντάς τους όλες τις διευκολύνσεις, έτσι ώστε να προβληθεί το νησί στα κεντρικά κανάλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόσφατα είχαμε το κανάλι του Μέγκα. Να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο δημοσιογράφο Δημήτρη Χόντρο που συνέβαλε στην αποστολή αυτή, καθώς και σε όλους όσους βοήθησαν παρέχοντας δωρεάν διαμονή, διατροφή κλπ. Νομίζω είχε μεγάλη επιτυχία γιατί επέχθηκε, οικώς προβλήθηκε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και δείχνοντας τις παραλίες της, αρχαιολογικά μνημεία, φυσικούς τόπους όπως είναι οι αλικές. Έχει πολλές εναλλακτικές μορφές. Πολλά πράγματα. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι όταν έδειξαν τις αλικές με τα φλαμίγκο, οικώς αυτή τη στιγμή έχει αλικές πάνω από 200 φλαμίγκο. Είχαν εντυπωσιαστεί τόσο πολύ δημοσιογράφοι και μου είπαν χαρακτηριστικά ότι όταν το έπαιξαν στο δελτίο του Μέγκα, τους παίρναν τηλέφωνο πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα να ρωτήσουν πού είναι αυτό το σημείο. Τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Παίχτηκε λοιπόν οικώς 3 φορές στα κεντρικά δελτία του Μέγκα, 3 φορές σε πρωινά μαγκαζίνο, οπότε νομίζω ήταν μια πολύ καλή προβολή. Παράλληλα σε αυτό το σημείο να πω ότι το τελευταίο διάστημα οικώς έπαιξε και στα κεντρικά δελτία του Star, του Αλφα και της ΕΤΕΝΑ. Και σύντομα ίσως έχουμε κάτι αντίστοιχο και με το Sky. Ως γραφείο προσπαθούμε πάντα σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολιτική στόχευση αυτή να προβληθεί το νησί μας στα μεγάλα αθηναϊκά μέσα, ναι, για να τονωθεί και αυτό που λέμε ο εσωτερικός τουρισμός. Ακριβώς. Αυτή η στόχευση έχει να κάνει βασικά με τον εσωτερικό τουρισμό. Είναι τα κεντρικά δελτία που τα βλέπει όλη η Ελλάδα, έτσι. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την διαδικτυακή προβολή και σύντομα θα έχετε και νέα για μια ενέργεια που ετοιμάζουμε, η οποία αφορά την εξωτερική αγορά τώρα σε αυτό το κομμάτι, κυρίως τη γερμανική και την ολλανδική, με μια πρόθεση που θα γίνει πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα σας τα προβάλλουμε. Τι θα αφορά ακριβώς σας για να πάρουμε μια γεύση? Η προβολή του νησιού στις αγορές αυτές. Έτσι. Σίγουρα στη γερμανική, γιατί είναι η μεγαλύτερη αγορά και είναι μια αγορά. Κάποιων διαφημιστικών σποτ, μέσω με. Θα είναι κάποια λογότυπα, κάποια σποτάκια τα οποία θα προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ΚΟ σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, έτσι. Σε αυτό θα βοηθήσει και ο φωτογραφικός διαγωνισμός, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και ο οποίος ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα. Πολύ καλά κάνετε και το θίξατε αυτό, έτσι, για να καλέσω όλους τους φίλους της φωτογραφίας και όσους ενδιαφέρονται. Ο διαγωνισμός λήγει στις 3 Ιουλίου. Αρκετά άτομα έχουν ήδη καταθέσει και καλούμε και τους υπόλοιπους να το επισπεύσουν, να μην το ξεχάσουν. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον έτσι των φωτογράφων να προβάλλουν το νησί μας μέσα από τις φωτογραφίες. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και τους ευχαριστώ και εγώ όλους όσους θα συμμετάσχουν προκαταβολικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι ένας τρόπος πάλι να βοηθήσουμε το νησί να προβληθεί με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας υλικό, έχοντας μια βάση δεδομένων, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως γραφείο τουριστικής προβολής. Το ζήτημα της απόδοσης του ανταποδοτικού τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές από τη λειτουργία των αιωλικών πάρκων επανέφερε η επικεφαλής του οράματος Ιωάννα Ρούφα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Ιωάννα Ρούφα, με αφορμή την παράτηση του συμβολέου με την αναπτυξιακή Δωδεκανήσου στην Κέφαλο, κατέθεσε στοιχεία επισημένοντας ότι οι δικαιούχοι του τέλους φαίνεται να είναι οι κάτοικοι της Κεφάλου, της Καρδάμνας και του Πηλίου. Η κυρία Ρούφα ζητά σαφή απάντηση για το πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα και αν έχουν αποδοθεί στους δημότες όπως ξεκάθαρα ορίζει η νομοθεσία. Ενώ θα υποβάλει σχετικό αίτημα στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, δεδομένου ότι η Δημοτική Αρχή στο ερώτημα της κυρίας Ρούφα δεν δήλωσε άγνοια. Διαδήλωση με μάσκες διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί έξω από το νοσοκομείο, με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, το οποίο επίσης απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους να στηρίξουν τους αγώνες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο επισημαίνει πως ο αγώνας για την προστασία της υγείας και της ζωής συνεχίζεται πιο μαζικά και αποφασιστικά, τονίζοντας πως πραγματικός
αξιώσει είναι η πολιτική που θεωρεί την υγεία εμπόρευμα, τους εργαζόμενους αναλώσιμους και τον ασθενή πελάτη με ή χωρίς πανδημία. Τέλος, το Σωματείο απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία, στους εργαζόμενους και συνταξιούχους να συμμετέχουν στην διαδήλωση την ερχόμενη Τετάρτη έξω από το νοσοκομείο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου και Θεά Αριάδνη, το Συμβουλευτικό Κέντρο Ρόδου και ο Σύλλογος Φίλων και Θεά Καλύμνου θα πραγματοποιήσουν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε νησιά των Δωδεκανήσων, στην Κο, στην Πάτμο, στη Λέρο, Λειψούς και Κάλυμνο. Ας ακούσουμε την κυρία Ρίγλη Κωνσταντίνα, κοινωνική λειτουργό του ΚΕΘΕΑ Καλύμνου. Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα. Μιλάμε πάντα για ένα στεγνό πρόγραμμα χωρίς χορήγηση υποκαταστάτων, καθώς το μοντέλο του που χρησιμοποιεί είναι ψυχοκοινωνικό και ο στόχος είναι η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής. Το Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου λειτουργεί στο νησί της Καλύμνου από το Μάιο του 2017 και απευθύνεται σε άμεσα εξαρτημένους, καθώς και τις οικογένειές τους. Δηλαδή σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με παράνομες αλλά και νόμιμες εξαρτήσεις και αναφερόμαστε στα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το τζόγο και το διαδίκτυο. Για το Νότιο Αιγαίο, μαζί με το Πολυδύναμο Κέντρο Ρόδου, ανήκουμε στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη που βρίσκεται στην Κρήτη. Οι υπηρεσίες μας, εκτός από τις υπηρεσίες θεραπείας, αφορούν και υπηρεσίες πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Κάνουμε παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, σε πληθυσμούς προσφύγων και γενικότερα όπου μας ζητηθεί. Οργανώνουμε σχολές γονέων και πάρα πολύ συχνά πραγματοποιούμε δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες μέσα από κάποιες παρεμβάσεις και εκδηλώσεις που οργανώνουμε. Γι' αυτό το λόγο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που είναι σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, διοργανώνουμε στο νησί της Καλύμνου ορισμένες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα το Σάββατο 27 του μήνα θα κάνουμε ενημερωτική παρέμβαση στο πρώτο σύστημα αυτοπροσκόπων της Καλύμνου για παιδιά άνω των 15 ετών και την Κυριακή 28 του μήνα μια συμβολική ποδηλατοδρομία στο κέντρο του νησιού. Για φέτος το μήνυμα είναι το «Στάσου πλάι μου». Τελευταία λόγω του κορονοϊού ζήσαμε όλοι κάποιες συνθήκες έντονες αποστασιοποίησης και απομόνωσης και γι' αυτό το λόγο το ΚΕΘΕΑ με αυτό το μήνυμα θέλει να τονίσει πόσο σημαντική είναι για τη θεραπεία των εξαρτήσεων αλλά και για την πρόληψη, η επαφή, η επικοινωνία, το μοίρασμα, η αποδοχή και η ζεστασιά με τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμά μας για φέτος και αυτό διεκδικούμε κάθε μέρα εμείς στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Θα ήθελα πάρα πολύ καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δράσεις που κάνουμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ του Δήμου Καλυμνίων για την παραχώρηση του κτηρίου που στεγάζεται το κέντρο μας. Τον κύριο Γιάννη Χαλίκο για τη χορηγία που έχει προσφέρει ώστε να λειτουργεί το κέντρο, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, τον κύριο Έπαρχο, τον κύριο Μουσελή και το ΚΕΚ Γεννηματάς που είναι και συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων που φέτος πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις μας. Με σύνθημα «Σήκω, πάλεψε, προχώρα» η αστική εταιρεία Ιπποκράτης δίνει μήνυμα για ένα διαρκή αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Σας ακούσουμε τον επιστημονικό διευθυντή, τον κύριο Δημήτρη Γερούκαλη. Το μήνυμα είναι διαχρονικό, δηλαδή ναι μεν είναι αφορμή η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, αλλά είναι μια δράση και, ένα μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να το υλοποιούμε 365 μέρες το χρόνο. Ο στόχος μας δεν είναι πλέον να υποδείξουμε την κακή συμπεριφορά ή την χρήση των ναρκωτικών και τις επιπτώσεις που έχουν, αλλά να δείξουμε, να υποδείξουμε, να επαναδιαπραγματευτούμε με τους ανθρώπους μας έναν άλλο τρόπο ζωής, μια άλλη στοχοθεσία, μια άλλη προσέγγιση του τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει ευζήν, αυτό που λέγαν παλιά οι δικοί μας, και όχι απλώς το ζήν και η επιβίωση.
Και το λέμε αυτό διότι δεν είναι το ζήτημα κάνω δεν κάνω χρήση ναρκωτικών, κακές ή μέτριες κακές επιπτώσεις στην υγεία. Άλλωστε στις εξαρτήσεις μέσα είναι και ο ψηφιακός εθισμός, κάτι το οποίο η αστική εταιρεία έχει πρωτοπορία στην έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι σήμερα 110 εργαστήρια ανά τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει τις επιστημονικές μας εργασίες για τον ψηφιακό εθισμό, όπως επίσης είναι και το αλκοόλ, ο αλκοολισμός. Αλλά το ζήτημα για μας είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να δικεί τον εαυτό του. Και τι εννοώ με αυτό? Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να μπορεί να μετέχει ανωτέρων κόσμων. Έχει έναν εγκέφαλο ο οποίος είναι δομημένος για να μπορεί να μετέχει σε μια άλλου είδους πρόσληψη του κόσμου. Εάν καταφέρει ο άνθρωπος να το συνειδητοποιήσει αυτό, να γίνει πρόσωπο, να αποκτήσει δηλαδή μια ταυτότητα και να γίνει πρόσωπο ώστε να μπορεί να υπερβαίνει τις ανάγκες του σώματός του, διότι η χρήση ναρκωτικών είναι μια δέσμευση ως προς τις ανάγκες του σώματος, το σώμα μου με επιβάλλει τη χρήση από ένα σημείο και πέρα, τότε πλέον θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας, ο οποίος, επαναλαμβάνω και πάλι, προσπαθούμε να τον υλοποιούμε με τη συνεργασία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, και δόξα τω Θεώ υπάρχει μια πολύ καλή ανταπόκριση και ένα συνεχής εμπλουτισμός των δράσεών μας. Και για να κλείσω το μήνυμα, ο στόχος μας είναι ο τρόπος του βίου. Θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε το γιατί ζούμε και με ποιο τρόπο θέλουμε να ζούμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Λογιστών του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου υιοθετεί το χθεσινό κείμενο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, που αναφέρεται στη συνεχή αιμονή της κρατικής μηχανής να μην συμβουλεύει την επιστημονική κοινότητα των οικονομολόγων λογιστών μέσω των οργάνων τους και να δημιουργεί συνέχεια πλατφόρμες και υποβολές οι οποίες είναι αχρίαστες και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. 71 θέσεις ανοίγονται για την ΚΟΣ, την νέα κοινοφελή εργασία με θέσεις οκτάμινης απασχόλησης από τον ΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι καλούνται κατόπιν της πρόσκλησης του ΑΕΔ να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκυρισόμενες θέσεις. Η απασχόληση είναι οκτάμινη και στόχος του προγράμματος είναι η επανασύνδεση των μακροχρόνιων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Πάμε αμέσως τώρα για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Νέος πρόεδρος στον ΑΟΠ Ηλίου, ο Πέτρος Κεφαλιανός. Στόχος της ομάδας να καθιερωθεί στην ΓΑΜΑ κατηγορία με τη στήριξη όλου του νησιού, τονίζει το ΚΟΣ TV, ο νέος πρόεδρος της ομάδας και ο οποίος επισημαίνει ότι η ομάδα θα λειτουργήσει με χαμηλά μπάτζετ, με υγιή στοιχεία στην ομάδα που να αγαπούν τον αθλητισμό και όχι με επαγγελματίες μισθοφόρους. Ενώ αναφέρει πως η νέα διοίκηση θα υιοθετήσει νέους στόχους, νέους πόρους για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Διαφορετικό γήπεδο, το οποίο αφήσαμε πριν από αρκετά χρόνια για να ασχοληθούμε με το γήπεδο που ασχολούμαστε σήμερα. Έτσι, γνωστός ο χώρος, όχι διοικητικά, αλλά χρόνια αθλητής σε διάφορες ομάδες του νησιού. Θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Νέο διοικητικό συμβούλιο, νέα σύσταση και φυσικά νέος προγραμματισμός. Ποια είναι η στόχευση του διοικητικού συμβουλίου σε συνεργασία βέβαια πάντα και με τους αθλητές? Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια. Καταρχήν, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αρκετά μέλη του συμμετέχουν και στο καινούριο. Και μπορώ να πω και βασικά στελέχη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είχαν δραστηριοποιηθεί, συνεχίζουν να είναι κοντά μας, με την προσθήκη 5-6 καινούριων ατόμων. Η προσπάθεια είναι ξεκάθαρη και μία. Θα πρέπει η ομάδα να καθιερωθεί σε αυτή την κατηγορία. Αυτή η κατηγορία είναι μεγάλη πρόκληση για ολόκληρο το νησί. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ομάδα από το νησί μας θα παίξει ΓΑΜΑ Εθνική. Άρα ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις που να προσελκύσουμε και να έχουμε τη στήριξη ολόκληρου του νησιού. Θα είναι μια προβολή ολόκληρου του νησιού, άρα χρειάζεται μεγάλη δουλειά και πολλή εργασία για να το καταφέρουμε αυτό. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, είναι μια κατηγορία όπου θα έχεις
σχεδόν όλα στα παιχνίδια ταξίδι στην Αθήνα ή Πειραιά, που σημαίνει αεροπορικά εισιτήρια κτλ. Είναι μια κατηγορία που σίγουρα θα χρειαστεί προσθήκες στο υλικό της με αθλητές οι οποίοι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καινούργιες πια ανάγκες της ομάδας. Ευελπιστώ, είναι μια πρόκληση οπωσδήποτε για όλους μας. Θεωρούμε, πάμε σε χαρτογράφητα σίγουρα, αλλά θεωρούμε ότι θα το καταφέρουμε γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε και αγαπάμε αυτή την ομάδα. Θα υπάρξουν μεταγραφές αθλητών, έχετε έτσι κάποια σας πω, η φιλοσοφία η δικιά μας πρέπει να αλλάξει λίγο σε σχέση με το τι συμβαίνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτός ο χώρος να είναι ένας χώρος που ξόδευει πάρα πολλά χρήματα χωρίς να αντιλαμβάνεται από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν, και γιατί σας το λέω αυτό, εμάς ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να κάνει αθλητισμό, να μπορεί να προσελκύσει και νέα παιδιά έστω από τις ακαδημίες που αργότερα θα έρθουν στη μεγαλύτερη ομάδα. Άρα τα budget πρέπει να είναι χαμηλά, αλλά κοντά σε αυτό θα πρέπει να φέρεις υγιή στοιχεία με εμπειρία και τέτοια καταξίωση που να σε βοηθήσουν στο έργο σου, αλλά να γίνουν και πόλη έλξης των νεότερων αθλητών και να έχουν την επιθυμία να συμμετέχουν και να ασχοληθούν με αυτό. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε επαγγελματίες μισθοφόρους, θέλουμε να έχουμε υγιή στοιχεία που αγαπάνε τον αθλητισμό και που θα έχουν διάθεση να παλέψουν για αυτό τον στόχο που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που λέτε, όμως η αθλητική ιστορία έχει δείξει, ειδικά του νησιού μας, ότι όποια ομάδα ανεβαίνει η κατηγορία αμέσως πέφτει. Και αυτό έχει να κάνει όχι τόσο με την αθλητική ικανότητα της ομάδας, όσο με την στήριξη που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στην οικονομική. Κοιτάξτε, όπως το λέτε είναι. Και προπάντων φέτος είναι ακόμα χειρότερο, διότι το νησί μας εξαρτάται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Ο τουρισμός φέτος δεν θα πάει καλά. Άρα τα έσοδα που προσδοκείς να έχεις από τις επιχειρήσεις, από τους κατοίκους του νησιού, σαφώς θα είναι περιορισμένα και είναι λογικό. Τώρα η ερμηνεία που εγώ δίνω, γιατί συμβαίνει αυτό σχεδόν σε όλες τις ομάδες του νησιού μας και θεωρώ και σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Υπάρχει πάντοτε ο πόθος το να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα, να ανέβω κατηγορία. Στην διαδρομή αυτού του στόχου εκβιάζονται πράγματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε αν έχουμε την ικανότητα να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Και όταν εννοώ ικανότητα, δεν εννοώ μόνο το αθλητικό κομμάτι, αλλά εννοώ και το οικονομικό κομμάτι. Μπορούμε να σταθούμε σε αυτήν την κατηγορία με κανόνες που εμείς θα φτιάξουμε και θα εφαρμόσουμε. Εάν δεν μπορούμε, δεν πρέπει να συμμετέχουμε. Διότι δεν μπορείς να εκβιάζεις. Ο εκβιασμός σημαίνει αποτυχία σε βάθος χρόνου. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Διότι δεν έχεις τους οικονομικούς πόρους. Οι οικονομικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Άρα θα πρέπει να στηρίζεσαι πάνω σε εισοδήματα τα οποία να έχουν μια βάση και να έχουν μια διάρκεια. Εάν λοιπόν καταφέρουμε εμείς να δημιουργήσουμε αυτή τη βάση, θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή η οποία θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο μας, να μείνουμε στην κατηγορία, αλλά και να συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια να είμαστε στην κατηγορία αυτή. Έτσι όπως έχει γίνει η νομοθεσία, πλέον δεν χρηματοδοτούνται, δεν επιδοτούνται όπως γινόταν παλιά τα αθλητικά σωματεία από τους Δήμους ή από την περιφέρεια. Έχει να κάνει το νομοθετικό πλαίσιο. Εσείς θα μπορούσατε και όλα μαζί φυσικά τα αθλητικά σωματεία να διεκδικήσετε περισσότερη έτσι, οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων όλης της περιφέρειας? Να σας πω, η διεκδίκηση είναι πάντοτε μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν θα επαναπαυθείς ούτε θα ησυχάσεις όταν χτυπάς πόρτες και είναι κλειστές. Απ' την άλλη πρέπει να ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από αυτές τις πόρτες. Εμείς σίγουρα θα διεκδικήσουμε, αλλά δεν θα στηριχτούμε μόνο πάνω σε αυτό για να βγούμε στο τέλος και να λέμε δεν μας βοήθησε η πολιτεία, άρα δεν πετύχαμε το στόχο μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε νέους στόχους και νέους πόρους από τους οποίους να υπάρχει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά ότι τουλάχιστον η ομάδα θα μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν αξιοπρεπώς σε αυτή την κατηγορία. Από εκεί και ύστερα, προαναφέραμε το θέμα του κορονοϊού και της μείωσης των τζίρων. Αυτό επίσης ένα βασικό έσοδο της ομάδας είναι τα παιχνίδια και οι φιλάθλητες. Πιθανόν και εκεί να έχουμε πρόβλημα φέτος, διότι ακούγεται θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια χωρίς φιλάθλους.
Εάν λοιπόν είμαστε τους πρώτους 2-3 μήνες χωρίς φιλάθλους, καταλαβαίνετε ότι επίσης ένα κομμάτι σοβαρό εσόδων δεν θα έρθει. Η διεκδίκηση λοιπόν είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα σας βήματα, τα άμεσα, ως νέα διοίκηση, ποια είναι? Τα άμεσα βήματα είναι μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο να έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ μας ποιος καταλαμβάνει τι θέση. Να έχει λοιπόν το ΔΣ πλέον αρμοδιότητες, διότι αυτή τη στιγμή έχει επιλεγεί μόνο ο πρόεδρος. Και αφού γίνει αυτό, έχουμε δρομολογήσει συνάντηση με το προπονητικό team που υπήρχε στην ομάδα και 99% θα συνεχίσει, και να κάνουμε το πλάνο που αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Τι υλικό έχουμε. Έχουμε κάνει επαφές με διάφορους αθλητές που θα μπορέσουν να προσθεθούν στο υλικό αυτό. Και παράλληλα με αυτό να γίνει ο προγραμματισμός του οικονομικού θέματος, το οποίο και αυτό είναι βασικό. Άρα πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ πολύ γρήγορα, διότι έχουμε μπροστά μας περίπου ένα μήνα να οργανωθούμε. Εκτιμώ ότι αν τα πρωταθλήματα ξεκινήσουν μέσα Σεπτεμβρίου, μέχρι τέλος αρχές τέλος Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, θα γίνουν σε έτσι, τοπικό επίπεδο ή θα ανοιχτείτε? Η έρευνα θα γίνει από παντού. Θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό μόνο το τοπικό επίπεδο. Σαφώς απευθύνεσαι και σε τοπικό επίπεδο, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πάρα πολύ, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι από το νησί μας και, όπως είπαμε, θα μπορέσουν να πλαισιωθούν και να στηρίξουν το έργο το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Μεγάλες επιτυχίες στους διασυλλογικούς αγώνες στη Βουκάπα 16 στην Ερόδο. Χρυσό μετάλλιο στα 80 μέτρα για την Βασιλική Καβουρμά με χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 68. Ενώ μέχρι στιγμής η καλύτερη, και θεωρείται μάλιστα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Επίσης χάλκινο στα 150 μέτρα ο Παντελής Καλιμιαναρής, και οι δύο είναι αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Ιπποκράτης. Ξενοδοχεία παρακαλείται να προσέχει και η αντιλαμβανόμενη ευκαιρία. Δόθηκε η κίνηση στη δεύτερη σειρά. Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε το 10ο τουρνουά 5x5 των αδελφών Καΐσελη, με τη συμμετοχή 17 ομάδων, οι οποίες απαρτίζονται από μεγάλους ποδοσφαιριστές της περιοχής μας. Είναι πολύ δυνατό το τουρνουά. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο. Έχει τρομερή ζέστη. Μπράβο στα παιδιά που μπορούν και αγωνίζονται με αυτές τις χερικές συνθήκες. Συμμετοχή βλέπω έχει από ποδοσφαιριστές που είναι και πολλά παιδιά, είναι ενεργεία. Έρχονται για να μην χάσουν το. Να μην έχουν κενό σε όλη τη διάρκεια τη χρονική. Είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Θεωρείτε ότι μέσα από αυτά τα τουρνουά μπορεί να αναδειχθεί κάποιος μικρός ποδοσφαιριστής που θα φτάσει ψηλά σε επίπεδο ποδοσφαιρικό? Καλό θα ήταν να έρχονται και παράγοντες να βλέπουν λιγάκι αυτά τα παιχνίδια, γιατί όλο και κάποιο παιδί ξεχωρίζει. Υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει, δεν έχουν δοκιμαστεί σε ομάδες. Όπως τώρα, παράδειγμα, έχει κάποιες παιδιά που είναι αστυνομικοί, έχει στρατιωτικούς, έχει κάποια παιδιά και μικρά παιδάκια που συμμετέχουν. Μπορεί να έρχονται οι παράγοντες να βλέπουν έτσι. Ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω. Το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Απλά τα χρόνια περνάνε. Αλλά εντάξει, αφού έχουμε τη δυναμία και παίζουμε εδώ στο 5x5, μια χαρά είμαστε. Είσαι χαρούμενος που βλέπεις το γιο σου δίπλα σου να παίζει μπάλα? Αυτό πήγα να πω τώρα. Πολύ χαρούμενος που έφτασε επιτέλους να παίζω και με το γιο μου το μεγάλο μπάλα. Εδώ τα τουρνουά 5x5 που διοργώνουν τα αδέλφια Πέτρος και Ανδρέας Καϊσαλής, τόσα χρόνια συμμετέχεις, πώς τα βλέπεις τα τουρνουά εδώ? Κοιτάξτε, είναι καλό αυτό που γίνεται, μας δίνει δυνατότητα να παίξουμε ποδόσφαιρο, περνάμε καλά, ο Πέτρος είναι καλό παιδί, ο Ανδρέας όλοι εδώ, μας φέρονται καλά, όλα καλά. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια καταρχάς. Σίγουρα συντηρούν να έχεις μια αλφα κίνηση, να μην μείνεις πίσω, γιατί οκ, παίζεις μπάλα, κουμπάζεις μια επαφή με την μπάλα, οκ.
Σίγουρα θέλει μεγάλη προσοχή για κάποιους ποδοσφαιριστές που ασχολούνται είτε τοπικό είτε κάποιοι επαγγελματίες. Εντάξει. Θέλει προσοχή και τακτικό. Αν γίνει και πιο τακτικά, καλό θα είναι. Προφανώς με το έμπειρο μάτι σου παίζεις αντίπαλος με νεότερους ποδοσφαιριστές. Θεωρείς ότι μπορεί να βγει κάποιο ταλέντο από τέτοια πρωταθλήματα? Εννοείται ότι δεν μπορεί να υπάρχει ταλέντο. Όπως βλέπετε πίσω, ο Κυριόπουλος είναι ένα μεγάλο ταλέντο που έχει πάει και στον Παναθηναϊκό μεταγραφή. Υπάρχουν πολλά ταλέντα που μπορούν να βγουν και στις ακαδημίες, έχοντας τις ακαδημίες, και στο 5-5 μπορούν να δουν δύο-τρία παιδιά που μπορούν να φύγουν να παίξουν μπάλα. Στο αλφατοπικό, αλφατοπικό, ό,τι να είναι. Όλα τα αθλήματα προσπαθούμε, περνάμε καλά, παίζουμε. Ό,τι έχει μπάλα το παίζει. Ό,τι το παίζει καλά. Το είστε και δύο εξαιρετικοί αθλητές, μη φεύγεις. Εδώ Ζαμάγια Μπέικερ εκπροσωπούμε, χωρίς τον Παντελή. Για το κοινό εδώ, Ζαμάγια, θα δείχνει η κάμερα. Αυτά, περνάμε καλά, καλοκαιράκι, ναι, ναι. Μπαλίτσα, βόλια, κάνουμε όλα. Το χόμπι μας. Έτσι. Δεν σας φοβίζει το άθλημα του ποδοσφαίρου, μιας και είστε βολεϊμπολίστες? Όχι, γιατί και αυτό μπάλα έχει, οπότε δεν μας προβληματίζει. Παίζουμε απλά, μεθοδικά και έχουμε πλάνο. Πάμε για το καλύτερο. Σας βοηθήσε η προετοιμασία τόσων χρόνων του βόλεϊ να είστε εδώ πέρα πιο δυνατοί? Πιο δυνατοί δεν ξέρω, αλλά πιο αποτελεσματικοί θα μπορούσα να πω, γιατί το βόλεϊ θέλει απλότητα. Εδώ μετράει και αντοχή στο ποδόσφαιρο, ναι, κυρίως. Εκεί που... ίσως υστερήσουμε. Λοιπόν. Γι' αυτό έχουμε προσθήκες δύο ποδοσφαιριστές. Έτσι. Παιδιά, καλή επιτυχία και σας έχουμε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε. Το 10ο πρωτάθλημα. Να παίξουμε την μπάλα μας, δεν έχουμε στόχους και τέτοια. Απλά ερχόμαστε και ό,τι γίνει. Σε ποια θέση θα αγωνιστείς ή το 5-5? Μπροστά. Θα πετύχεις γκολ ή βλέπεις σήμερα αντίπαλοι? Είναι δύσκολη και εμπειρία η αντίπαλη. Θα είναι δύσκολη, είναι καλή φαίνονται, αλλά εντάξει. Θεωρείς ότι κατά την περίοδο που ήμασταν κλειστά όλα, τώρα που ανοίξανε τα γήπεδα και ειδικά τα 5-5 που απασχολείται περισσότερος κόσμος λόγω της θερινής περίοδου, είναι σημαντικό να παίζει κάποιος ποδόσφαιρο? Ναι, είναι καλό για τα παιδιά, εντάξει, να ξεσκάσουμε λίγο, να παίξουμε την μπάλα μας. Χρόνια εδώ στο αγαπημένο μας άθλημα, στηρίζουμε τους αδερφούς Καϊσέρλη και τον Πέτρο, μας αγαπάει, τον αγαπάμε κι εμείς, αγαπάμε και το άθλημα και όλοι μαζί κάθε χρονιά φτιάχνουμε την ομάδα μας και συμμετέχουμε κανονικά. Βλέπω αρκετούς πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε αυτά τα τουρνουά. Θεωρείς ότι είναι μια ευκαιρία για αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να μπορέσουν να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο, ειδικά στην εποχή του COVID που δυστυχώς δεν είχατε ευκαιρία για ποδόσφαιρο? Γενικά είναι και αρκετές και πολύ καλές οι ομάδες, είναι αρκετά καλό το επίπεδο, αρκεί να προσέχουμε για να μην χτυπήσουμε. Πάνω απ' όλα η υγεία μας έχει προτεραιότητα. 17 ομάδες συμμετέχουν στο 10ο τουρνουά καλοκαιρινό. Θεωρείς ότι η ομάδα σου έχει κάποιες ελπίδες να μπει στην τετράδα? Εντάξει, είμαστε μια καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα με τα αποτελέσματα θα... Πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Μετά την καραντίνα υπάρχει κόσμος ο οποίος διψάει για μπάλα. Εμείς εδώ προσπαθούμε, είναι διαιτητής όλη μέρα, προσπαθούμε να βλέπουμε δίκαια 50-50, να μην αδικήσουμε κανέναν. Αλλά το τουρνουά πάει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ως διαιτητής των αγώνων, βλέπεις υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με άλλες χρονιές? Ναι, είναι μοιρασμένο το επίπεδο. Είναι μια χαρά. Φέτος είναι... Προγνωστικά είναι νωρίς ακόμα για ποια ομάδα, έτσι? Είναι νωρίς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο γενικά και από τις ομάδες. Γίνονται ανταγωνιστικοί αγώνες. Και σίγουρα τώρα ήταν και η καραντίνα που όλοι είχαμε μια τεράστια αποχή. Οπότε είναι καλή ευκαιρία για να κάνουμε και προπόνηση, να το ευχαριστηθούμε κιόλας πάνω απ' όλα. Σου αρέσει που αγωνίζεσαι με ποδοσφαιριστές που ήδη αγωνίζονται σε ομάδες κατηγοριών και κάποιες σε εθνικές κατηγορίες? Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ανεβαίνει και το επίπεδο, γίνεται πιο ανταγωνιστικό και κερδίζουμε κι εμείς. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο είναι ο βασιλιάς των σπόρων, και εγώ πιστεύω ότι είναι ο Στίβος, αλλά οι περισσότεροι λένε το ποδόσφαιρο. Έχει τους περισσότερους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Προπονούνται παιδιά στο ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία. Το 5x5 είναι με λιγότερους παίκτες, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τουρνουά και στο 5x5 και στο 11x11, να το πω, ειδικά εδώ στην ΚΟ. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται και θα τολμήσω να πω ότι θα μπορούσαμε και εμείς οι γυναίκες να παίξουμε. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε με τους άντρες, θα μπορούσαν να μας προσέχουν λίγο, να παίζουν λίγο πιο μαλακά. Αν και από ό,τι βλέπω τώρα τις ομάδες μας εδώ στην ΚΟ, το Φιλίνο που ήταν η πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε και ήμουν παίκτρια από τα πρώτα της βήματα, και τον Όμιλο Ανθρωπαιδιών που τώρα έχει ξεκινήσει και η γυναική ομάδα, ότι οι γυναίκες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο, και παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο δεν ταιριάζει τόσο στα κορίτσια,
όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό, αλλά εμείς μπορούμε να το επεξέλθουμε. Σίγουρα όχι τόσο δυναμικά όσο οι άντρες, αλλά θα μπορούσαμε πολύ άνετα να σταθούμε, νομίζω, σε ένα τουρνουά 5x5. Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου. Χρόνια τώρα, έχουμε εδώ γύρω στα 18 χρόνια. Το αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και βλέπω και φίλους, γνωρίζω φίλους και φίλους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες δομές ποδοσφαιρικές για να ξεφύγει ο κόσμος. Είναι το μέλλον των παιδιών μας. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, να προωθούμε τα νέα παιδιά. Αγωνίζουμε, ναι, στους κρου. Θα πάμε καλά μέχρι στιγμής και ευελπιστούμε να πάμε και στο τελικό. Επειδή είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αγωνίζεσαι σε ομάδα κατηγορίας. Θεωρείς τώρα με το κλείσιμο λόγω του κορονοϊού είναι ότι πρέπει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να παίζεις μπάλα εδώ τώρα? Ναι, είναι ωραία που παίζουμε, είναι και η προετοιμασία για την επόμενη σεζόν, να μην καθόμαστε και στάσιμοι. Γι' αυτό ήρθαμε και θα παίξουμε. Φιλάθλος. Κανονικά φιλάθλος. Τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου. Μ' αγαπάνε κι αυτοί. Προηγουμένως μίλησα με το γιο σου, από αθληταράς στο βόλεϊ και πρωταθλητής με την ομάδα του εδώ στα ποδόσφαιρα. Ακολουθεί τα βήματα του πατέρα? Ναι, εκεί θα πάει. Σίγουρα. Το ποδόσφαιρο της σκοπός το βλέπεις? Του νησιού γενικά. Απαράδεκτο. Και δεν πιάνουν να φτιάξουν πράγματα στην κόπη. Αυτό. Μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο και έχει αρκετά ανταγωνισμό εδώ τα παιδιά, όλα παίζουν πολύ ωραία και έρχομαι συχνά και τους βλέπω. Καμιά φορά πάνω στα νεύρα τους μπορεί να φύγει καμιά βρισιά, σας προκαλεί εντύπωση, έχετε, γνωρίζετε έτσι? Όχι, εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, ούτως ή άλλως θα παίξουν όλοι οι φίλοι μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθείτε ποδόσφαιρο συχνά? Εντάξει, όχι πολύ συχνά. Σας αρέσει? Την ομάδα έρχομαι εγώ. Εσείς είστε σαν θεατής ή σαν, και σαν μέλος ομάδας? Θεατής κυρίως. Θεατής. Και ψυχωτής της ομάδας. Έχετε παρακολουθήσει κάποιους αγώνες? Βλέπετε και κάποια ομάδα να υπηρεσεί ή ακόμα είναι νωρίς το πρωτάθλημα? Ναι, εγώ πιστεύω το φαβορί για το τουρνουά είναι το Ζαμάγιας Μπέκερ η ομάδα. Είναι όλα τα παιδιά κορυφαίοι αθλητές. Ελπίζω να κερδίσουμε μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς παρακολουθείτε εδώ ποδόσφαιρο? Παρακολουθώ, ναι. Σας αρέσει έτσι να βλέπετε αγώνες ή θα συμμετέχετε κι εσείς? Όχι, εγώ παρακολουθώ μόνο σαν θεατής. Ναι, και θα δούμε τα παιδιά τώρα σήμερα. Έχετε κάποια ομάδα εδώ που θέλετε να κερδίσει, κάποιους δικούς σας φίλους που ενδιαφέρεστε? Τώρα τα φιλάρια μας παίζουν εδώ πέρα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Σκόνη Υποκράτους καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου την Δευτέρα στις 7.30 στα γραφεία της ομάδας, προκειμένου να γίνει ο οικονομικός απολογισμός των τελευταίων ετών και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία των αρχιερεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ξεκίνησε η Σχολή Φυσικής Κατάστασης από το Γυμναστικό Σύλλογο Εύδαμο με την προπονητική ομάδα του Δημήτρη Παπαθεοδόρου και τον Στράτο Μπίλη. Η συμμετοχή στη Σχολή Φυσικής Κατάστασης είναι το θεμέλιο της γενικής φυσικής προετοιμασίας για όλους όσους προσπαθούν να είναι καλύτεροι στο άθλημά τους, αλλά και για όσους θέλουν να έχουν βελτιωμένη φυσική κατάσταση. Η σχολή ξεκινάει 29 Ιουνίου και τελειώνει στις 7 Αυγούστου. Τέλος, τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στο νησί μας. Στην πόλη της ΚΟ εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρμακείο της κυρίας Αθανασίας Παπαδάκη στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 7. Ενώ στο Ζιπάρι διανυκτερεύει το φαρμακείο του κυρίου Ζαχαρία Παπαθωμά. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρες προβλέπεται για αύριο ο καιρός στο νησί μας, αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με έντες από 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το ΚΟΣ TV. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.